Formula Motor Racing. Παιχνίδι σχεδιαστή Rainer Knizia και GMT. Δύο ονόματα τα οποία δεν υπάρχουν ποτέ ξανά μαζί και δεν περίμενε και ποτέ κανείς να τα δει μαζί. Είναι παιχνίδι από το 1995, παιχνίδι light, party filler θα το έλεγα. Παιχνίδι το οποίο παίζει μια χαρά με 6 παίχτες, το οποίο προφανώς έχει το pole position και, και την κατάταξη ενός αγώνα δρόμου φόρμουλα που παίχτες προσπαθούν να παίξουν μια σειρά από αγώνες για να πάρουν βαθμούς και να κερδίσουν ένα πρωτάθλημα φόρμουλα racing. Το παιχνίδι έχει διαχείριση καρτών χεριού, έχει ζάρι, έχει αρκετή τύχη και κάθε φορά παίζεις κάρτες και προσπαθείς να αλλάξεις τη θέση σου σε σχέση με τους υπόλοιπους, να κάνεις takeover, plus 2, μείον 1 τον άλλον, βγάζεις κάποιον από τον αγώνα, κάθε παίχτης μπαίνει με 2 αυτοκίνητα μες στον αγώνα και όλο αυτό πηγαίνει γύρω-γύρω από το τραπέζι για να δώσει μια εμπειρία αγώνα racing, ωστόσο light, filler, με πολύ fun και διασκεδαστικό τρόπο. Παιχνίδι το οποίο δυστυχώς δεν έχει γίνει reprint. Είναι out of print από ό,τι ξέρω, μας το έφερε ο Άρης για να το παίξουμε στην παρέα και θα δείξουμε και playthrough πώς παίζει. Δεν ξέρω αν βρίσκεται εύκολα, σίγουρα όμως μπορεί να γίνει print and play πολύ εύκολα και υποθέτω ότι κάποια στιγμή θα γίνει reprint, ίσως είναι θέματα δικαιωμάτων, χρόνου, timing κτλ. Γιατί νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλό παιχνίδι και όλοι στην παρέα που το παίξαμε, 6 άτομα συμφωνήσαμε και μας άρεσε πάρα πολύ. Θα εστιάσω στο ότι το παιχνίδι έχει διαχείριση καρτών χεριού. Φυσικά θες να βγαίνεις μπροστά, αλλά αν βγεις πολύ μπροστά θα σε σημαδεύουν οι υπόλοιποι για να σε στέλνουν πίσω και πρέπει να καταλήξεις μέχρι να τελειώσει η τράπουλα να είσαι όσο να τον πιο πάνω, γιατί πάνω θέσεις σου δίνουν περισσότερους βαθμούς. Έχεις 2 αυτοκίνητα, οπότε μπορείς να προσπαθήσεις να κάνεις κάτι καλό και με τα 2, οπότε αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον. Και έχει πολύ ωραίες κάρτες, παρόλο που έχει αρκετή τύχη τι κάρτα θα σου έρθει, που ρίχνεις μια κάρτα και κάνεις takeover 2 αυτοκίνητα και παίρνεις και από πίσω ποιο αυτοκίνητο έχεις, γιατί εκμεταλλεύεται τον αέρα, το κενό αέρα που δημιουργείς. Και αυτά πηγαίνουν πάνω και τα υπόλοιπα πηγαίνουν πίσω. Οπότε έχει ένα συνεχές στάδιο ανακατάταξης των αυτοκινήτων με βάση το ότι παίζουν οι κάρτες, οι παίχτες γύρω-γύρω. Αν θέλετε, δεν είναι chaotic, αλλά έχει πολύ ανακατοσούρα. Αν δεν σας αρέσει αυτό, δεν σας κάνει το παιχνίδι σίγουρα. Αλλά αν θέλετε ένα filler light παιχνίδι που είναι διασκεδαστικό, νομίζω ότι είναι εξαιρετικό. Πάμε να μας δείξει ο Άρης πώς παίζει το παιχνίδι και να επιστρέψουμε στο τέλος του βίντεο, όπως κάνουμε πάντα, για μια σύντομη σύνοψη για τις εντυπώσεις μας από την παρτίδα. Και θα σας καλέσω να κάνετε like σε αυτό εδώ το βίντεο, να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας για να μην χάνετε κανένα βίντεο από αυτά που βγάζουμε εκεί έξω και πάνω απ' όλα να έρθετε στην ομάδα μας στο Επιτραπέζιο Facebook Group, στη μεγαλύτερη και πιο fun και διασκεδαστική κοινότητα επιτραπέζιων παιχνιδιών εκεί έξω. Πάμε να δούμε πώς παίζει. Καλησπέρα από το τραπέζι με ένα how to play. Σήμερα θα δείξουμε το πολύ γρήγορο και πολύ ευχάριστο Formula Motor Racing. Ένα παιχνίδι πολύ παλιό. Και πολύ παλιό. Και παιχνίδαρο. Είναι για μένα. Είναι, λοιπόν, είναι ξεκάθαρο. Με δύο, πώς το λένε, με δύο στοιχεία τα οποία είναι, δεν τα έχουμε ξαναδεί από τότε, έτσι. GMT και Knizia μαζί, Αυτό δεν υπάρχει, δεν ξαναγίνεται. Μια φορά έγινε αυτό. Ναι, δεν πρέπει να ξαναγίνει ποτέ. Αν το παίξεις και δεν σου πούνε ποια εταιρεία είναι, δηλαδή δεν υπάρχει να πει GMT ποτέ. Παρ' όλα αυτά είναι το μοναδικό GMT που έχω και στο μοναδικό που θα κρατήσω κιόλας. Από τον Μπολ καταλαβαίνεις ότι είναι GMT. Λοιπόν, ναι, εν πάση περιπτώσει, είναι GMT, λοιπόν, μόνο του στο μεγαλείο. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ, έχουμε αγώνα φόρμουλα που παίζεται πάρα πολύ γρήγορα, φιλοξενεί μέχρι 6 παίχτες. Να πούμε την αλήθεια, δεν έχει νόημα κάτω από 4, έτσι, γιατί... 3-6 παίζει. Ναι, 3-6. 3-6 είναι το καλύτερο... Ναι, αλλά αν το παίξουμε 6, όπου είμαστε τώρα σήμερα, είναι full, είναι ό,τι καλύτερο. Τι κάνουμε, πολύ απλά παίζουμε από ένα deck καρτών, παίζουμε διάφορες κάρτες, με σκοπό να αλλάξουμε τις θέσεις των αυτοκινήτων και να τερματίσουμε όσο το δυνατόν ψηλότερα. Ομάδα, κάθε παίκτης έχει ομάδα αυτοκινήτων. Στο χρώμα που το ανήκει ακριβώς. Ή αν θες να το κάνεις λίγο πιο extreme, μπορείς να ονοματίσεις τα αυτοκίνητά σου και να παίζει ο καθένας. Δηλαδή να έχει την ομάδα μεν, αλλά ο κάθε οδηγός είναι διαφορετικός. Εντάξει, οπότε. Δεν έχει νόημα. Το δεν έχει νόημα. Ναι, άμα θες το κάνει. Ο Μπάμπης και ο Κώστας. Ο λοιπόν. Ραβ και ρόλο τη συμμάχη. Ωραία. Είναι πάμε το λοιπόν. Προφανώς, τι. Είναι το print, Ναι, αυτό δεν υπάρχει πουθενά. Αυτό και εγώ κάπου το βρήκα από κάποιο παιδί που το πουλούσε. Φαντάζομαι ότι το αγόρασα ποτέ original, να είμαι ειλικρινή. Ίσως να έχω πάει πίσω στον Knizia τα δικαιώματα. Δεν ξέρω. Εντάξει, μπορεί να βρει και πριν. Εντάξει, ναι, με λίγο κόπο, ναι, νομίζω, γιατί έχει πολλές κάρτες, όχι τίποτα άλλο. Λοιπόν, να ρωτήσουμε τον Knizia να μας πει. Καλά, ναι, εντάξει, πάμε. Δεν απασχολεί κανέναν, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ, έχουμε στημένο το παιχνίδι, τα components είναι πολύ απλά. 12 αυτοκινητάκια 2x6, 6 ομάδες, 2 χρώματα, 2 αυτοκίνητα κάθε, ναι, το κάθε αυτοκινητάκι και ένα track που δείχνει ουσιαστικά το positioning των αυτοκινήτων, δηλαδή τη θέση που κατέχουν στην πίστα αυτή τη στιγμή. Αυτά στην τύχη, και ένα deck, ναι, και ένα deck καρτών. Κάθε παίκτη θα πάρει
την κάρτα Pit Crew στο χρώμα του αυτοκίνητου που αντιστοιχεί και θα πάρει και 5 κάρτες από τον deck αρτών σαν ένα starting χέρι, hand. Ωραία. Διαλέγουμε τους γύρους θα παίξουμε. Με κλειστές τις κάρτες του crew ανοίγουμε τις κάρτες, τις ανακατεύουμε και ανοίγουμε να δούμε ποιος θα είναι πρώτος. Ο πρώτος παίχτης εδώ στην προκειμένη περίπτωση είναι ο κόκκινος που βάλει το αυτοκίνητο του πρώτο και τελευταία θέση, ο δεύτερος δεύτερο και δέκατο και το καθεξής. Άρα ο τελευταίος είναι στα δύο μεσαία. Εντάξει, ωραία. Τι κάνουμε στο παιχνίδι, πολύ απλά. Ξεκινώντας από τον πρώτο παίχτη, παίζει μια κάρτα, κάνει το εφέ της κάρτας και τραβάει την επόμενη. Το παιχνίδι που τελειώνει όταν τραβηχτούν όλες οι κάρτες του deck που είναι αυτές εδώ, τότε παίζουμε όλοι από μια γύρα για να συμπληρώσουμε σε άριθμους γύρους και τα τσιτ. Okay. Άρα λοιπόν τι κάνω, παίζω μια κάρτα, τραβάω μια κάρτα, παίζει ο επόμενος. Και ούτω καθεξής. Τι κάνουν οι κάρτες, πολύ απλά. Έχω κάρτες πολύ απλές στο χρώμα της ομάδας. Οπότε αν εγώ, ας πούμε, εγώ είμαι κόκκινη ομάδα για παράδειγμα και έχω αυτή την κάρτα. Αναγκαστικά, ίσως και να μην την παίξω, εξαρτάται τι έχω στο χέρι, αλλά αν παίξω αυτή την κάρτα, τότε η πορτοκαλί ομάδα, όποιο αυτοκινητάκι θέλει τη πορτοκαλί ομάδα, θα πάει. Στην κάρτα, δηλαδή, πιο πάνω. Ακριβώς, ναι, θα πάει τρεις θέσεις μπροστά. Οπότε αν έπαιζα αυτό, ξέρω εγώ, θα το πάω, το βγάζω έξω εδώ, μία, δύο, τρεις θέσεις, όλα πάνε πίσω και το πορτοκαλί ανεβαίνει ξαφνικά στην 8η θέση. Ωραία. Αυτά είναι τα εύκολα με την έννοια ότι ο μπλε παίζει 4, ο κίτρινος μπορεί να παίξει 4, λέει, έχει όλα τα χρώματα συν 2, συν 1 και το καθεξής. Και είναι ακριβώς όσες θέλεις, όσες θέσεις λέει ο κίτρινος. Ναι, δεν είναι απ' του, είναι ακριβώς. Ωραία. Τώρα, υπάρχουν και πιο επιθετικές κάρτες που μπορείς να τραβήξεις, που είναι αυτές που έχουν το checkered flag, δηλαδή σημαία του τραυματισμού, της εκκίνησης, δεν ξέρω τι είναι αυτό. Του τραυματισμού, μάλλον, της εκκίνησης. Είναι αυτές εδώ, είναι πιο επιθετικές κάρτες. Οι οποίες είτε κόβουν από τον αντίπαλο θέση, διαλέγοντας το χρώμα που θες εσύ. -1, -3 Από ποιον θέλεις, ναι. Από ποιον θέλεις, μπράβο. Μπορείς να το κάνεις είτε για να προμοτάρεις δικό σου αυτοκίνητο, είτε για να κατεβάσεις κάποιο αντίπαλο που δεν θέλεις κτλ. Να, -3, -1 για παράδειγμα. Και υπάρχουν και οι καρτούλες οι οποίες είναι. Αυτό είναι το χέρι μου. Special. Ναι, οι πιο έτσι ας το πούμε επιθετικές, όπως είναι αυτή. Ναι, όπως είναι αυτή εδώ η Charge για παράδειγμα. Που να πούμε ότι οι κάρτες λένε πάνω τι κάνεις. Ναι. Δηλαδή τώρα αυτή η -1 είναι πολύ χαρακτηριστικό, δεν χρειάζεται να διαβάσεις. Ναι, ωραία. Οι υπόλοιπες λένε. Ναι, η Charge ας πούμε σου λέει ότι διαλέγεις ένα αυτοκίνητο οποιοδήποτε χρώματος. Ρίχνεις ένα ζάρι. Και ρίχνεις ένα ζάρι. Εδώ έχουμε ένα. Τι πράγμα, το 1 στο 9 προσθέτεις 1, το 10 στο 12. Ωραία, σωστά. Έχουμε ένα 12πλευρο λοιπόν, το ρίχνουμε και κάνουμε το εφέ της κάρτας. Η συγκεκριμένη κάρτα για παράδειγμα, η Charge, έχει και πούσιο λαξ στοιχεία που λέγαμε πριν. Δηλαδή, εάν χρησιμοποιήσεις τη δικιά σου ομάδα, μπορείς να ρίχνεις και να προχωράς συνέχεια όσο φέρνεις 1-9. Γιατί λέει προχωρά μία θέση στο 1-9. Okay. Συνεχίζεις. Αν όμως φέρεις 10-12, τότε αυτομάτως σταματάς το ρίξιμο και πας last position. Το κάνεις burn. Ναι, σπίνια, ας πούμε, εξέφυγες από ταχύτητα. Εντάξει. Άρα οι κάρτες γενικότερα με τις σημαίες αυτές είναι. Αυτή, ας πούμε, που ρολάρεις και σου λέει. Το σπίτι ναι, στο τέλος. Ρίχνει το ζάρι. Έχει μία που είναι crash allowed και το αμάξι. Σε αυτή τη θέση κινείται. Έχει κι άλλες μου. Έχει και elimination σκέψου. Spin out είναι αυτή. Πες λίγο τι γίνεται στο elimination. Λέει ότι ρολάρεις το ζάρι. Μπορείς να κάνεις ένα reroll και το αυτοκίνητο και διαβάσεις Ευαγγέλιο Τροπόλαβα. Το reroll σε αυτή τη θέση is out of the race. Ναι, ρίχνεις το 12πλευρο εδώ και βλέπεις ποιο αυτοκίνητο είναι από αυτά. Το αμάξι είναι αλλού τελείως. Μπράβο. Το αμάξι, ναι. Αλλά έχεις δικαίωμα για ένα reroll που είναι και το τελικό. Το αμάξι που φεύγει εδώ μεταξύ πάει στη θέση την αντίστοιχη έξω, οπότε στον επόμενο αγώνα. Αυτός παίζει την κάρτα. Το αμάξι λοιπόν που φεύγει εκτός παιχνιδιού βγαίνει έξω στο crash lane που είναι εδώ στο πλάι, στον κόκκινο κτλ. Και είναι η θέση που θα πάρει στον επόμενο αγώνα. Δηλαδή θα ξεκινήσει αυτός που βγαίνει πρώτος. Ναι, θα ξεκινήσει και πρώτος στο pole position. Είναι πρώτος στον επόμενο γύρο. Στο pole position, ακριβώς. Πόσους γύρους παίζουμε? Όσους θέλουμε. Ουσιαστικά το ρίχνεις από την αρχή και οι βαθμολογίες στις θέσεις είναι οι κλασικές νομίζω της φόρμουλα. Νομίζω δεν πρέπει να έχει αλλάξει κάτι. Ναι, μέχρι την έκτη θέση και είναι 10, 6, 4, 3, 2, 1. Θα παίξουμε τρεις γύρους. Απλά να πούμε ωραία. Στο τέλος κάθε γύρο. Αυτό ποτέ τελειώνει, συγγνώμη. Όταν τελειώσει το deck, είπαμε, παίζουμε μία κάρτα τελευταία και με. Ό,τι βαθμολογία. Και φωτογραφίζουμε, ακριβώς. Και elimination να έχουν γίνει τα αυτοκίνητά σου, πάλι παίζεις. Στον επόμενο γύρο μπαίνεις. Γιατί μαζεύεις πόντους. Συνεχίζεις και παίζεις κάρτες. Ναι, γιατί μπορεί να θες μια ομάδα που σε κυνηγάει στη βαθμολογία να μην θες να τερματίσει, να την κάνεις να τη κάνει κακό. Οπότε ουσιαστικά στο τέλος του γύρου που λες, μας αφρίζουν τους πόντους. Στο τέλος των 6 γύρων, αν είμαστε εξυπέτοι και μπορούμε να παίζουμε. Αφρίζουμε σούμα, ναι, είναι σαν Grand Prix. Είναι σαν Grand Prix. Είναι πρωτάθλημα. Και το γράφουμε, θα παίξουμε τρεις γύρους έχουμε βάλει να παίξουμε. Ναι, τρεις γύρους έχουμε βάλει. Τρία ρέισεις. Ωραία. Πάμε να παίξουμε. Πάντε θα καλό. Δεν περίμενα ότι ένα παιχνίδι τόσο παλιό, το 1995, θα το παίζαμε το 2022, μετά από τόσα χρόνια,
και θα μας κράταγε το ενδιαφέρον, θα το συζητάγαμε, θα περνάγαμε καλά, θα διασκεδάζαμε και το καθεξής. Και όμως, καμιά φορά δεν χρειάζεται κάτι να είναι ολοκένουργιο. Ίσα-ίσα, πολλά παλιά design είναι πάρα πολύ καλά και πάρα πολύ διασκεδαστικά και αξίζουν και reprint και να κυκλοφορήσουν και να μπουν συλλογές όλων. Αυτό το παιχνίδι σίγουρα νομίζω παίζει 3-6, αν δεν κάνω λάθος. Σύλλογο θέλει όσο περισσότερο παίχτε, όσο το καλύτερο. Έχει πάρα πολύ, πολύ γέλιο. Φυσικά έχει πολύ take that, έτσι, δηλαδή θα ψιλοτσακωθείτε με τους φίλους σας και τις φίλες σας στην παρέα, γιατί θα καταστρέψει κάποιες φορές κάποιο αυτοκίνητο κάποιου, θα το μπάρει, θα το βγάλει από την πρώτη θέση, θα το πετάξει πίσω, θα υπάρχει λίγο εκδικητικό στοιχείο που είναι ωραίο σε αυτού του τύπου τα παιχνίδια τα filler, και γι' αυτό καταφέρνει να κάνει, να θριαμβεύσει και να δώσει ωραία παικτική εμπειρία για μένα. Σίγουρα είναι εύκολο να γίνει, ξαναλέω, printer play, οπότε αν δεν το βρίσκετε και θέλετε να το κάνετε, δεν θέλει κάτι δύσκολο για να το κάνει. Είναι να τυπώσει κάποιες κάρτες, νομίζω ότι μπορεί να τα φτιάξει κάποιος στα αρχεία ή να τα βρει από το ίντερνετ, αν δεν κάνω λάθος. Δεν το έχω κάνει εγώ προσωπικά. Και πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα ξαναβγεί, γιατί είναι αρκετά διασκεδαστικό. Ίσως είναι απλά θέμα δικαιωμάτων. Ποιος θα το πάρει, τι θα κάνει κ.ο.κ. Παιχνίδι το οποίο, ξαναλέω, GMT και Rainer Knizia δεν τους έχουμε δει ποτέ μαζί. Βέβαια το παιχνίδι είναι Rainer Knizia, είναι all over Rainer Knizia, ακριβώς αυτού του στυλ τα παιχνίδια βγάζει, οπότε είναι λογικό. Δεν περιμέναμε ότι θα το βγάλει GMT, οπότε εκεί υπάρχει λίγο η αντίθεση. Αλλά όπως και να έχει, είναι πολύ αστείο και πολύ διασκεδαστικό παιχνίδι. Έχει αρκετή τύχη, έχει διαχείριση καρτών χεριού, έτσι φυσικά, αλλά έχει αρκετή τύχη και συνέχεια σου αλλάζουν τα σχέδια και το καθεξής. Αλλά σε ένα παιχνίδι light, friendly, φιλικό, διασκεδαστικό, που απλά θες να περάσει καλά, νομίζω αυτό ακριβώς θέλεις, δεν θέλεις κάτι παραπάνω. Οπότε το σημαντικό και το πηλίκο είναι ότι ουσιαστικά όλοι περνάνε πολύ καλά, διασκεδάζουν και παίζουν παίζοντας το συγκεκριμένο παιχνίδι. Το προτείνω ανεπιφύλακτα και αν κάποιος προσπαθήσει, ίσως μπορεί να το βρει ή να το κάνει print and play ή να περιμένει μέχρι να ξαναγίνει reprint από κάποιον εκδότη.